Τι κάνουμε? Καλά είμαστε? Σήμερα ξέρετε τι μέρα είναι? Όχι, πλάκα κάνω. Σήμερα δεν είναι Κυριακή στο γήπεδο, δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι Κυριακή στο γήπεδο, αλλά η όλη κατάσταση μας έχει φέρει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν γινόταν να αναμείνω, ρε παιδιά, άλλο με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει κάτι να βρούμε να κάνουμε τώρα που δεν έχει. Πρέπει να βρούμε ένα βίντεο, να πάμε σε κάποια γήπεδα. Και σκέφτηκα να κάνουμε ένα vlog, ουσιαστικά αυτό θα είναι το σημερινό βίντεο, μια βολτίτσα στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν θα είναι κάτι φοβερό και τρομερό, μην περιμένετε κάποια παρουσίαση ομάδας ή κάτι τέτοια, αλλά θα σας ξεναγήσω στην πόλη μου, ένα βίντεο που είναι κυρίως για άτομα εκτός Θεσσαλονίκης, να σας δείξω σήμερα το Καφτατζόγλιο, την Τούμπα και το Κλεάνθης Βικελίδης, που είναι τα τρία μεγαλύτερα γήπεδα της πόλης. Θα μου πεις, ρε φίλε, τι θα κάνεις τώρα, θα περπατάς έξω από τα γήπεδα? Ενδεχομένως να κάνουμε μόνο αυτό. Γιατί ήδη αυτή τη στιγμή που έχουμε έρθει να κάνουμε το πρώτο γήπεδο, έχουμε φάει και το πρώτο άκυρο. Είμαστε στο Καφτατζόγλιο και δεν επιτρέπεται να μπούμε ούτε καν στον περιμετρικό χώρο του γηπέδου. Επομένως, αυτό που θα γίνει θα είναι περισσότερο ξενάγηση σήμερα παρά το οτιδήποτε άλλο. Με τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Είναι όλα πολύ κοντά μεταξύ τους. Η Θεσσαλονίκη, για αυτούς που δεν ξέρουν, εμείς τη χωρίζουμε κυρίως ανατολικά και δυτικά. Θεωρητικά τα ανατολικά είναι πιο αναβαθμισμένη περιοχή, δυτικά είναι έτσι πιο υποβαθμισμένη. Τα γήπεδα όλα της Θεσσαλονίκης, αυτά που θα πάμε σήμερα, είναι προς τα ανατολικά. Το Καφτατζόγλιο είναι το γήπεδο που είναι το πιο κεντρικό από όλα. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, είναι στα σύνορα Τριανδρίας κέντρου στην ουσία. Αυτές είναι οι περιοχές που είναι εδώ κοντά, είναι κοντά και η Άνω Πόλη. Και είναι το γήπεδο που έχει έδρα ο Ηρακλής. Το Καφτατζόγλιο χτίστηκε τη δεκαετία του 50. Ήταν μια δεκαετία που χτίστηκαν και όλα τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Ηρακλής ξεκίνησε να παίζει εκεί το 1960. Από τότε έχει μόνιμη έδρα. Φέτος, που είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, δεν ήταν η έδρα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής έπαιζε στο βοηθητικό, που δυστυχώς και αυτό δεν μπορούμε να πάμε να το δούμε, αφού δεν μας επιτρέπουν ούτε καν εδώ να μπούμε. Εδώ. Εντάξει, το ψινά, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το προπονητικό κέντρο όλων των ομάδων είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Του Ηρακλή είναι, για παράδειγμα, στη Μίκρα. Δεν κάνουν εδώ προπονήσεις οι ομάδες και γενικότερα το Καφτατζόγλιο είναι ένα γήπεδο που χρησιμοποιείται πάρα πολύ για στίβο. Αθλητές του στίβου πάρα πολύ έρχονται και κάνουν προετοιμασίες. Πάντως είναι μια περιοχή γενικά που έχει και κόσμο του Ηρακλή, τέλος πάντων, γύρω από το γήπεδο, που οφείλεται πολύ και στο γήπεδο. Απέναντι είναι, ξέρω εγώ, εκεί που μαζεύονται οι οργανωμένοι του Ηρακλή πριν από τα παιχνίδια. Ένα γήπεδο που δεν είναι τόσο έδρα, και αυτό είναι ένα πράγμα που ενδεχομένως να έχει κοστίσει στον Ηρακλή, αλλά ένα πολύ ωραίο γήπεδο το οποίο έχει ανακαινιστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, έχει γίνει και αγώνας για Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ πέρα. Ένας αγώνας στο οποίο είχα βρεθεί και εγώ σαν παιδάκι. Ελλάδα Νότιος Κορέα. Ήταν πριν καν γίνει η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, θυμάμαι τότε, και ήταν φύσκα το γήπεδο. Εδώ μπροστά μας είναι λοιπόν το Αθλητικό Μουσείο, ακριβώς όπου ήσουν το Καφτατζόγλιο, και εδώ είναι το γήπεδο μπάσκετ του Ηρακλή, το Ιβανόφιο. Το οποίο είναι πολύ πιο μικρό έτσι σε μέγεθος, πολύ πιο κλουβί και αρκετά πιο παλιό. Αρκετά πιο παλιό, δηλαδή αυτό που παίζει να έχει πολλά χρόνια να ανακοινιστεί. Και γενικά εδώ είναι μια περιοχή σχετικά καλά να μένεις στο κέντρο. Πολύ κοντά είναι τα πανεπιστήμια. Είναι full κεντρική περιοχή για τη Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε από Καφτατζόγλιο, δεν μπήκαμε μέσα δυστυχώς, και πάμε προς Τούμπα. Και έχω κουιζάκι και προς εσένα, καμεράμαν. Το πρώτο πρωτάθλημα που έγινε στη Θεσσαλονίκη ήταν πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, το οποίο γινόταν με τρεις ομάδες. Ωραία. Ποιες ήταν αυτές οι ομάδες? Θα σου πω τις δύο. Μπορείς να μου πεις πότε ήταν το πρώτο πρωτάθλημα? Το πρώτο πρωτάθλημα πρέπει να ήταν 1920-1930, κάπου εκεί. 20-30. Ναι, ένας είναι ο Ηρακλής. Λοιπόν, ήταν ο Ηρακλής και ο Άρης. Ένας είναι ο Άρης. Και υπάρχει μια τρίτη ομάδα. Ποια είναι αυτή η τρίτη ομάδα? Απόλλων Καλαμαριάς. Όχι, το αφήνω κουιζάκι και θα απαντηθεί στη συνέχεια του βίντεο. Δεύτερη στάση, το γήπεδο της Τούμπας. Είμαστε λοιπόν στην Τούμπα, η οποία είναι πολύ κοντινή στο κέντρο περιοχή, και ένα χαρακτηριστικό όλων των γηπέδων της Θεσσαλονίκης, που βασικά το έχουν όλες οι ελληνικές πόλεις πέρα από την Αθήνα, πιστεύω, είναι ότι όλα τα γήπεδα είναι μέσα στην πόλη.
Δηλαδή έχει σπίτια γύρω-τριγύρω. Δεν είναι έξω από την πόλη, πώς είναι το ΆΚΑ, ας πούμε, στην Αθήνα ή κάτι τέτοιο. Πώς είναι το ΣΕΦ, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Είναι όλα μέσα στην πόλη. Τώρα, το γήπεδο της Τούμπας. Και αυτό δεκαετία του 50 έχει χτιστεί. Νομίζω 51 ξεκίνησε, δεν είμαι σίγουρος. 59 νομίζω πάω ξεκίνησε να παίζει εδώ. Και έχει ανακαινιστεί δύο φορές. Τελευταία φορά ανακοινήθηκε το 2013 εσωτερικά. Για τον ΠΑΟΚ έχουν ακουστεί διάφορα για όσον αφορά καινούργιο γήπεδο. Πρώτη ιδέα είναι να μείνει εδώ, να μεγαλώσει το γήπεδο αυτό, να το επεκτείνουν κατά κάποιο τρόπο από ό,τι έχω καταλάβει. Και η δεύτερη είναι να πάει δυτικά, που θα είναι πολύ διαφορετικό. Δεν έχουμε δει γήπεδο της Θεσσαλονίκης προς τα εκεί την πλευρά έτσι τόσο μεγάλο. Πάμε να κάνουμε μια γύρα. Ελπίζω να είμαστε πιο τυχεροί εδώ πέρα, να μπούμε και μέσα λίγο. Τουλάχιστον μπορούμε να περπατήσουμε ακριβώς έξω από το γήπεδο. Εδώ μας αφήνει. Τώρα θα ήταν πολύ ωραίο να πάμε στο γήπεδο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι και άδειο τώρα έτσι, ωραίο. Μια χαρά, ησυχία, πλάνα τέτοια. Πάμε να επιχειρήσουμε από αλλού να πούμε. Αυτή είναι η θύρα 3. Σε όλα τα γήπεδα αυτά έχω πάει αρκετές φορές. Και στο Καφτατζόγλου που πήγαμε πριν, είναι το γήπεδο που έχω πάει περισσότερες φορές. Και εκεί θα γινόταν και το επόμενο Κυριακή στο γήπεδο. Στον Ηρακλή θα γινότανε. Αλλά δυστυχώς λόγω κορονοϊού δεν έγινε. Η Τούμπα εδώ πέρα είναι από τα γήπεδα που μέσα έχουν την. Την πιο ανακαινισμένη εικόνα, να το πω έτσι βασικά, και αυτό οφείλεται στο ότι έγινε πρόσφατα η ανακαίνιση όταν άλλαξε η ιδιοκτησία της ομάδας. Δηλαδή, θεωρώ ότι η διαφορά που είδα εγώ τουλάχιστον πριν τον Ιβάν Σαββίδη και μετά τον Ιβάν Σαββίδη στο πώς είναι μέσα το γήπεδο είναι πολύ, πολύ καλή. Και μάλιστα είχα τύχει μια φορά να πάω και στα VIP, που εκεί εντάξει, ένιωθες λες και είσαι πασάς, ξέρω εγώ, ήταν πολύ ωραία. Μια φορά πήγα, εντάξει, γούσταρα, μακάρι να ξανατύχει. Εδώ πέρα, από την πίσω πλευρά. Είναι full κατοικήσιμη περιοχή. Και μάλιστα εδώ πέρα έχει μαγαζί που. Πώς λέγεται το εκείνο τώρα, τέλος πάντων. Ένα βραδινό. Ένα πολύ παρακμιακό που είναι. Μην το πούμε, δεν πειράζει, μην κάνουμε και δυσφήμιση. Γιατί βγαίνει πολλοί κόσμοι κιόλας εκεί. Έχω πάει κι εγώ. Ναι, κι εγώ έχω πάει. Άρα είναι η δυσφήμιση και για τον εαυτό μας τώρα. Σε κάποια πράγματα η Τούμπα με το Χαριλάο μοιάζουν γύρω στη γειτονιά. Ενώ το Καφτατζόγλου είναι λίγο πιο απομονωμένο. Έτσι, δεν είναι λίγο πιο απομονωμένο από το. Είναι ανάμεσα σε μεγάλους δρόμους. Έτσι, το Καφτατζόγλου είναι ανάμεσα σε μεγάλους δρόμους. Εδώ είναι πιο στην πόλη μέσα, η Τούμπα και το Χαριλάου. Είναι πολύ διαφορετικά χτισμένα τα δύο γήπεδα, η Τούμπα και το Χαριλάου. Η Τούμπα είναι πιο. Είναι στρόγγυλο το γήπεδο. Το Χαριλάου είναι πιο τετράγωνο. Παρ' όλα αυτά και τα δύο γήπεδα είναι πάλι κοντά μεταξύ τους. Είναι υπερβολικά πολύ κοντά. Με το αμάξι δηλαδή, από το Καφτατζόγλου ήρθαμε σε 3 λεπτά. 3 λεπτά, πραγματικά πολύ γρήγορα. Πρώτα τη φάση, ξέρω εγώ. Είναι. Το ρωτάνε τον άλλον που μένει. Έλα, δούμε, ρε Τούμπα. Πού Τούμπα? Στο γήπεδο τη Τούμπα. Του πα κουδούνι, μπαίνει μέσα, αφήνει τα ταχυδρόμου σου, αφήνει λογαριασμού δηλαδή και τα σχετικά. Καλό. Σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν το θυμόμαι, δεν το ξέρω. Τι φάση. Είναι μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Τι φάση. Απάντηση στο προηγούμενο quiz. Ποιες ομάδες έπαιξαν στο πρώτο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, στα πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης? Τρεις ομάδες. Είναι ο Ηρακλής, είναι ο Άρης και η τρίτη ομάδα προς έκπληξη πολλών δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης. Μία ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπως στα τοπικά έτσι, και είναι συνεχώς μεταξύ αφάνειας και γάμα κατηγορίας και β' τοπικού. Είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες Θεσσαλονίκης και έχει έδρα. Στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο κοντά στη Θεσσαλονίκη, στα Καμινίκια. Τρίτο γήπεδο, Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτό είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό από την άποψη ότι, έχει σπίτια εντελώς δίπλα. Μιλάμε τώρα για ένα στενό σχολείο. Δείτε εδώ πίσω έχει σχολείο, εδώ είναι το γήπεδο. Είναι κυριολεκτικά μέσα στην πόλη, πάλι πολύ κοντά. Σε όλα τα γήπεδα μπορούσαμε να πάμε με τα πόδια. Η απόσταση είναι πολύ κοντινή. Απλά εμείς είμαστε τεμπέληδες και δεν περπατήσαμε, έχει και ζέστη. Το Κλεάνθης Βικελίδης δεν είναι η πρώτη έδρα του Άρη. Έκανα μια αναζήτηση ιστορική. Ο Άρης είχε αυτό το γήπεδο, απέκτησε αυτή την έκταση τέλος πάντων όταν δεν ήταν και τόσο πυκνοκατοικημένη η πόλη. Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στις αρχές της δεκαετίας του 50 έχτισε αυτό το γήπεδο και παίζει έκτοτε εδώ.
Εν τω μεταξύ μέσα έχει και τζούντο και δίνουν πόνο. Έχει προπόνηση τζούντο μέσα, γι' αυτό αν ακούγεται φωνές. Πριν είχε έδρα ο Άρης κοντά στη ΔΕΘ, στο Βελίδιο, εκεί που είναι τώρα το Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο για όσους ξέρουν, που ήταν στην καρδιά της πόλης, ρε παιδί μου. Μετά μεταφέρθηκε εδώ και έκτοτε παίζει στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο είναι και μία έδρα έτσι, αρκετά έτσι κλουβή. Μπορεί να έχει πολύ, πολύ έντονη ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Φαντάζομαι το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω και εγώ. Για πάνω. Κάνουμε μέσα, πάνιο ντρε. Βλέπετε πόσο δίπλα είναι σε κατοικημένες περιοχές. Νομίζω ότι αυτά τα γήπεδα που είναι πιο έτσι συνοικιακά μπορεί να χτιστεί πολύ καλύτερη οπαδική βάση, να το πω έτσι. Και αγάπη, αν θέλετε, προς την ίδια την ομάδα. Που ισχύει πάρα πολύ και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης αυτό και βοηθάει πάρα πολύ το ότι τα γήπεδα είναι μέσα στην πόλη. Είναι ένα στοιχείο που όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης το έχουν έντονο. Και όχι μόνο οι ομάδες που είδαμε σήμερα, αλλά και άλλες ομάδες όπως είναι ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Το στοιχείο έτσι της εντοπιότητας. Τι λέω, ρε. Τι λέω. Ναι. Το στοιχείο της εντοπιότητας, τέλος πάντων, αν το λέω σωστά. Είναι κάτι που ενισχύει πάρα πολύ την αγάπη προς την ομάδα και το συναίσθημα το αγνό, το φίλαθλο προς την ομάδα. Θα μπορούσα να πω πολλές περισσότερες πληροφορίες. Έψαξα και αρκετά πράγματα για τις ομάδες. Απλά δεν θέλω, γιατί θέλω σε όλες τις ομάδες τις έχω στο μυαλό μου, επειδή μου να κάνουμε ένα Κυριακή στο κήπεδο, να τις δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Επομένως είναι αρκετά επιφανειακό. Θεωρώ σε επίπεδο πληροφοριών. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν είσαι Θεσσαλονικιός, μπορεί και να μην βρεις κανένα. Ότι αν είσαι μάλλον Θεσσαλονικιός, μπορεί και να μην βρεις κανένα ενδιαφέρον σε αυτό το βίντεο. Είναι πολύ βασικά αυτά. Δηλαδή, οι Θεσσαλονικοί τα ξέρουν. Ειδικά που είναι από αυτές τις περιοχές. Και αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με, ρε φίλε, στα σχόλια. Διορθώστε με. Μια πορεία που είχα πάντα είναι αυτή που είναι τόσο κοντά στα γήπεδα. Τη μέρα που έχει αγώνα. Και δεν έχουν θέα, εννοείται προς τα μέσα. Εντάξει, αν είχαν θέα, θα έλεγα άλλο πράγμα. Περνάνε καλά την ημέρα του αγώνα. Δηλαδή, τους αρέσει. Που έξω από τα σπίτια τους είναι τόσες χιλιάδες κόσμος. Είναι, το είχα πάντα πορεία. Και ειδικά, ας πούμε, τώρα εδώ είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο Χαριλάο. Είναι ωραίο, εδώ, πολυκατοικία. Είναι ωραίο μπροστά στην πόρτα της πολυκατοικίας σου να άνοιξε εγώ 10.000 κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Είναι λίγο περίεργο. Είναι, άμα το σκεφτείς, δεν ξέρω. Πολύ σαν άτομα. Δεν βρίσκει πάρκινγκ ποτέ. Ναι, σωστό. Και δεν βρίσκει και πάρκινγκ. Σωστό. Ή το αμάξι σου είναι εκτεθειμένο, ας πούμε. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Μάλλον ούτε και εδώ θα καταφέρουμε να μπούμε μέσα. Έχει ένα μέρος που μπορούμε να βγάλουμε κάποια πλάνα, αλλά δεν νομίζω να καταφέρουμε. Κάνουν κάτι έργα αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο. Τι να κάνουμε, και αυτό το δούμε απ' έξω. Καλύτερα, το κρατάμε για να υπάρχει content για το επόμενο Κυριακή στο γήπεδο. Πάμε στο top content του βίντεο, που είναι κρίνη Θεσσαλονίκης με πιτόγυρο. Δεν είχε καντίνες έξω στο γήπεδο να φάμε βρώμικο εκεί, οπότε λέμε γιατί δεν ερχόμαστε εδώ να ζήσουμε τη γηπεδική εμπειρία καλά. Πήραμε πιτόγυρα εδώ πέρα, σάντουιτς για την ακριβή, έτσι, σάντουιτς, το τονίζω αυτό. Να φάμε λίγο εδώ πέρα νέα κρίνη σε μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Θεσσαλονίκης, έτσι για να πας. Είναι λίγο παρατημένα, αλλά είναι πολύ όμορφα, πολύ όμορφα πραγματικά. Τσάρα. Με ωραία θέα, πολύ αέρα βέβαια, δεν ξέρω αν ακούμε. Αυτό λοιπόν είναι και το τέλος του βίντεο. Πήγαμε Καφτατζόγλιο, Τούμπα, Χαριλάου, μια βολτίτσα να σας ξεναγήσω στη Θεσσαλονίκη. Και αν σας άρεσε, πολύ ευχαρίστω να δούμε και άλλα γήπεδα. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα στη Θεσσαλονίκη που θα μπορούσαμε να δούμε. Κάντε ένα like στο βίντεο για να έχουμε και κάτι ανάλογο στο μέλλον. Αν σας αρέσει, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο Twitch. Και σας αφήνω με αυτή την πολύ ωραία θέα και με μία γάτα που εδώ έρχεται να μας φάει τους γύρους. Όπως και να έχει, τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας.